Μια συζήτηση με το πολιτικό μα πάνελ. Καλησπέριζα τον κύριο Νίκο Στέφο, συνάδελφο και υποψήφιο Ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα. Ε, καλησπέρα τον κύριο Γιώργο Ψυχογιό, ε, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Ψυχογιώ, Εσεί δεν είστε υποψήφιο. Ε, καλά, καλή επιτυχία στου υποψήφιου. <laughs> έτσι, έτσι. Λοιπόν, ε, καλησπέρα στην κυρία Άννα Παπαδοπούλου, γραμματέα τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Πασό και Νήμο τη Αλλαγή. Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, καλησπέρα την κυρία Δήμητρα Σταματέλου, υποψήφια ευρωβουλεύτρια με το ΚΚΕ. Καλώ ήρθατε. Να είστε καλά. Και την κυρία Πέντη Πέρκα, βουλεύτρια στη Φλόρινα, επίση όχι υποψήφια, με τη νέα καλυσπέρα αριστερά. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα. Λοιπόν, ε, κύριε Στέφο, ξεκινώ με εσά. Διάβαζα σήμερα ότι αρχίζει έλεγχο η, η κυβέρνηση μαζί, μαζί με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Είχα να διαβάσω και πολύ καιρό κάτι για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, οτιδήποτε. Ε, σε στο ράφι και στο σούπερ μάρκετ έλλειψη. Στο πορτοφόλι μα έλλειψη. Όχι, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανέλειψη. Ότι θα ξεκινήσουν, λέει, έλεγχοι στο χωράφι. Ε, για το εάν υπάρχουν ε, πρακτικές καρτέλ και τα λοιπά, σε, ε, ε, λοιπάσματα, ε, ζωοτροφές και λοιπά. Αναρωτιέμαι πρώτον γιατί έπρεπε να, να περάσουν τρία χρόνια για να ξεκινήσουν, από τότε που μιλάμε για ακρίβεια, για να ξεκινήσουν έλεγξη στο χωράφι. Και δεύτερον, αν είναι με τους ίδιους ρυθμούς, πότε θα φτάσουμε στο ράφι, στην τρίτη θητή Ε, Καλά εντάξει τώρα, το, το βρίσκω λίγο υπερβολικό αυτό που λέτε, αλλά... Ε, εκείνο το οποίο εγώ Ό, μπορώ θα να πάρει πω... Τρίτη, Όχι, είναι. δεν λέω αυτό. <laughs> <laughs> ε, ουδής μάντης, αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα και αν είναι η αντιπολίτευση τουλάχιστον δεν αλλάξει, αλλάξει στρατηγική τα Και η τρίτη θητεία νομίζω ότι θα είναι του, του, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά αυτό καλύτερα αφήσουμε ναι. το λαό να το αποφασίσει. Λοιπόν, ε, ε, με ρωτήσατε όσον αφορά γιατί τώρα το ξεκίνησε και όχι ναι. νωρίτερα. Ε, εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ε, η κυβέρνηση έχει έχει ξεκινήσει, έχει ήδη υλοποιήσει μια σειρά σαρωτικών ελέγχων στην αγορά. Mm -hmm. έχει, προ, έχει, επιβάλει πρόστιμα τα οποία είναι αρκετά. 19 εκατομμύρια στι πολυεθνικέ εταιρείε. Ε, είναι γνωστό τα καλάθια της, του νοικοκυριού, του Πάσχα, του Νονού, τη Νονά, τέλο πάντων, και όλα αυτά τα οποία λιδωρήθηκαν από την αντιπολίτευση. Τώρα, όσον αφορά την ουσία του ερωτήματό σα, εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η κυβέρνηση, έστω και, μετα, έστω και τώρα, mm -hmm. παίρνει, ξεκινάει μια διαδικασία ε, να, να, ελέγχουν των τιμών από το χωράφι. Το πρόβλημα είναι γιατί το ξεκινάει τώρα ή γιατί ξεκινάνε. Το θέμα είναι ότι ξεκινάνε και, στη, και κάπου εκεί θα πρέπει νομίζω να εστιάσουμε την προσοχή μας Ναι, αλλά τρία χρόνια μετά δεν πρέπει να γίνεται και μια κριτική ή τέλο πάντων να ρωτάμε γιατί. Το έπρεπε, θέμα θα είναι πάνω. ότι γίνεται τώρα. Ναι. Γιατί δεν έγινε και γιατί ναι. εκείνο και ναι. γιατί η γιαγιά μου δεν είχε καρούλια και αν είχε καρούλια ήταν σκληρόδρομο. Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν έχει σημασία, πιστεύω αυτό. Σημασία έχει ναι. ότι η έλεγχοι, ναι, όπω είπατε και από το χωράφι, ξεκινούν και τώρα. Ε, κύριε Ψυχογέ, φαντάζομαι δεν σα καλύπτει αυτή η απάντηση. Όχι, δεν είναι θέμα να καλύπτει. Μα νομίζω ότι να... ΣΥΡΙΖΑ δεν τον καλύπτει και καμία το απάντηση. Θέμα, το θέμα, θέμα είναι να καλύπτει αλλιώς. τον κόσμο. Και επίση, αν καλύπτει το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Αυτά αποδείχθηκαν όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, που πήρε μια χρεοκοπημένη χώρα και την έβγαλε με 37 δι, με την κοινωνία όρθια, έξ τα Και που αξιοποίησε και πολλά εργαλεία, Ταμείο Ανάκαμψη, ΕΣΠΑ, και σεβάστηκε το κράτο ω κράτο δικαίου, ω κράτο σπίτι μα, νοικοκυρεμένο και όχι ω κράτο λάφυρο mm -hmm. που υπάρχει σήμερα. Αλλά αυτό, όλα αυτά συνδέονται. έτσι Και συνδέονται διότι όντω, εγώ είμαι από μια αγροτική περιοχή και υπάρχει τεράστια απόσταση ακόμα από το χωράφι στο ράφι. Είναι αποκαρδιωτική κατάσταση Ορινθεία. στην επαρχία. Έτσι, για να τα λέμε με το όνομά του, άνθρωποι εγκαταλείπουν τα χωράφια και λόγω του κόσμου παραγωγή και λόγω των χαμηλών τιμών των προϊόντων και λόγω προβλημάτων σε υποδομέ νερού κτλ. Mm -hmm. Το οποίο πάει η ιδιωτικοποίηση. Άρα αυτή η κατάσταση όσον αφορά την αγροτική παραγωγή είναι πολύ κρίσιμη και έχει να κάνει και με την διατροφική επάρκεια στις συνθήκες κλιματικής κρίσης. Έτσι. Ναι. Ε, σε ό,τι αφορά γενικά την ακρίβεια, η ακρίβεια έχουμε καταθέσει ένα πρόγραμμα το οποίο επίση λιδωρήθηκε. Λες και δεν έχουμε ε, κυβερνήσει, δεν έχουμε διαχειριστεί ε, τα Υπουργεία και τις υπηρεσίε, δεν έχουμε κοστολογήσει, δεν ξέρουμε ότι πρέπει να είναι κλιμακωτή και αναλογική η φορολογία αλλά και η προστασία των καναλωτών. Με μηδενικό ΦΠΑ ε, στα είδη ε, διατροφής mm -hmm. και στα βρεφικά, με ε, παρεμβάσεις σε ό,τι είχε να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα στον Ευρωπαϊκό Μεσοόρο, ε, με τις κάρτες ε, μεταφορών στα μέσα μαζικής μεταφοράς οι οποίες πρέπει να μειωθούν με ειδική κάρτα για τους αγρότες που το φέρατε ως παράδειγμα για το αγροτικό πετρέλαιο και με μείωση των τελών στην ίδρυυση και την αποχέτευση ε, σε όλη την Ελλάδα. Αυτά είναι ε, ζητήματα που έχουν γίνει σε άλλε χώρες γι' αυτό mm -hmm. το πιο σταθερά και πιο κοντά στην Ευρώπη είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο, ας πούμε, από όλες τις πλευρές που ακούμε από τη Νέα Δημοκρατία και με καλά αποτελέσματα και στην Κύπρο και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και αλλού. Παρότι αμφισβητούνται αυτά, αλλά είναι δεδομένα. Έτσι, μια χώρα που είναι δεύτερη πιο φτωχή στην Ευρώπη, δυστυχώς, και μια χώρα η οποία σήμερα βγήκε το στατιστικό στοιχείο που λέει δεύτερη από τον πάτο πάλι στα οικογενειακά επιδόματα, δεν μπορεί να πει ότι μια κοινωνία στέκεται στα πόδια τη, όσο και να το κάνουμε. Ευημερούν κάποιοι αριθμοί, αλλά η κοινωνία δεν ευημερεί. Η κοινωνία αυτοχοποιείται, γονατίζει και γι' αυτό επειδή εμεί γυρίζουμε τώρα και προεκλογικά. Ναι. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι έχει και ένα θέμα με την πολιτική πλέον, αδιαφορία. Αλλά πρέπει να καταλάβει ότι τη αξίζει πολύ καλύτερα και ότι υπάρχει άλλο δρόμο. Και με το πρόγραμμα το δικό μα και συνολικά με ένα Ευρωκοινοβούλιο. Το οποίο οι αριστερέ και οι δυνάμει πρέπει να είναι εκεί. Mm -hmm. Διότι αν δεν είναι εκεί, ξέρω και το σύμφωνο μετανάστευση, πώ έγινε, που είναι στο αντικείμενό μου και την κοινή αγροτική πολιτική και τις, τεχνητέ νοημοσύνε που είπατε πριν, που είναι ουδέτερη τεχνολογία, αλλά προ όφελο ποιον θα λειτουργήσει. Και τα θέματα των ντεμπών, bon, το έγκλημα των ντεμπών bon, και υποκλοπέ και τα mails ήρθαν από εμά στη Βουλή, αναδείχτηκαν και ε, ο κόσμο πρέπει να ξέρει και να αντιληφθεί <συκλώδη> ότι προφανώ και υπάρχει άλλο δρόμο, φορολογώντα βέβαια και τα υπερκέρδη. Έτσι, ότι πλούτο παράγεται, αλλά δεν γίνεται να διανοούμε προ τα κάτω. Ε, κύριε Θα Αν μου επιτρέψετε εδώ να σα πω κάτι, μου κάνετε μια συγκεκριμένη ερώτηση για το χωράφι στο ράφι. Mm -hmm. Σα απάντησα σε αυτό. Mm -hmm. Εάν ήταν να κάνουμε μία. να ανοίξουμε. τότε θα έπρεπε και εγώ να. με αυτή τη λογική που άκουσα, άκουσα προηγουμένω. Θα έπρεπε και εγώ να ανοίξω λοιπόν την βεντάλια και να πάω σε ένα ευρύτερο, στο ευρύτερο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, για, λέω για να μην αδικούμαστε. Ακρίβια, ναι, για να μην Ούτε όσον αφορά την τοποθέτηση του καθενό από εμά. Γιατί ακούστηκαν τα τέμπη, μπήκε στο μίξερ, στο, στο μούλτι, μπήκαν όλα τα θέματα. Λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν, ο, ο το περιεχόμενο τη απάντηση ο Επειδή ότι επιμένατε σε ένα συγκεκριμένο μόνο θέμα και σα απάντησα, μετά από εκεί και πέρα απλώθηκε η απαντήσατε να μην επιμένω. Ότι οκ, τρία χρόνια περάσαν αφού γίνεται όλα καλά. Ναι, ναι αλλά επιμένατε σε ένα θέμα μόνο, κύριε Μελιγκόνη, και δεν απλώσαμε τον τραχανά περισσότερο. Έτσι. Έτσι. Ξέρετε πώ πάει αυτό. Μα, είναι η πέρα μοίρα πέρα, εκείνου που εκπροσωπεί την, όχι, την όχι, κυβέρνηση. Όχι, δεν έχω καμία μοίρα και καμία. Απλώ θέλω να πω ότι. Το βάρο, η ευθύνη, ε, ναι. όπω θέλετε. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι και ακριβοδίκαιοι. Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλου. Παρ' όλα αυτά, ο κύριο Στέφο πρόλαβε να μα πει έτσι πολύ ωραία και περιγραφικά και για τα πρόστιμα και για τα καλάθια και για το 5%. Εν ολίγη ότι η κυβέρνηση, όπω μα είπε συνοπτικά, αλλά πολύ ωραία και περιγραφικά, ότι έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένα μέτρα τα οποία τι, έχουν φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα. Διότι σήμερα εκεί που είμαστε, εκεί βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στο επίπεδο τη ακρίβεια. Και ό,τι και να λέμε, η πραγματικότητα είναι ότι οι πολίτε πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και ο μισθό του δεν φτάνει μέχρι το τέλο του μήνα για να καλύψουν τι βασικέ του ανάγκε. Εξαϊλώνεται ένα πολύ μεγάλο ε, μερίδιο του μισθού του mm -hmm. στο σούπερ μάρκετ. Από εκεί και πέρα θα σα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και μία έρευνα που είχε πραγματοποιήσει ο βουλευτή του Πασόκο κύριο Νικητιάδη, σχετικά με τα πρόστιμα, για παράδειγμα, ότι ουδέποτε οι αρχέ και το κράτο επανήλθαν στι εταιρείε τι οποίε επέβαλαν τα πρόστιμα, mm -hmm. έτσι ώστε να ελέγξουν εάν αυτά τα προϊόντα, ε, αν σε αυτά τα προϊόντα των εταιρεών που επεβλήθησαν τα πρόστιμα, μειώθηκε η τιμή του. Στην πραγματικότητα δεν μειώθηκε. Η τιμή έμεινε ίδια και σε κάποιε περιπτώσει διπλασιάστηκε κιόλα. Άρα για ποια πρόστιμα μιλάμε, τα ελάχιστα ή αυτά που στην πραγματικότητα το κράτο δεν Ήλθε ποτέ για να δει σε τι σημείο βρίσκονται οι τιμέ του. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα τη ακρίβεια και οπωσδήποτε έχουν δείξει ότι κάθε δέσμη μέτρων που φέρνει η κυβέρνηση ανα ένα δίμηνο, ανα ένα τρίμηνο, mm -hmm. δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Κάποια πρόταση θα ακούσουμε από το Πασόβιτ για την ακρίβεια. Φυσικά και η έχουμε η κάνει. Είναι εύκολη αυτή η πρόταση. Και, κάτι και πολύ σημα... λέμε και ο... κάτι σταθερά και ακρόνητα. Και... Και... Μην φωνάστε. Σταθερά απλού, και ακρόνητα. Λέμε λοιπόν και είναι και για την αντιπολίτευση. Αλλά θα πρέπει καλύτερα να μα πείτε για καμία πρόταση. Πρώτη φορά ακούτε για τη μείωση του ΦΠΑ, ε, πρόταση, του ΦΠΑ από το Πασόκ κίνημα αλλαγή. Σήμερα θα το ακούσετε αυτή την πρόταση. Ναι, ναι, γιατί να να την καμία έχουμε σημαία και μίωση μίωση ΦΠΑ. ΦΠΑ. δεν ΦΠΑ. την έχετε ακούσει τη μείωση του ΦΠΑ. Λοιπόν. λοιπόν. Στα βασικά, με αυτόν τον πληθωρισμό τροφίμων, πρώτη φορά την ακούτε. Δεν έχετε ακούσει λοιπόν όταν επαναλαμβάνουμε. Όχι, εσεί δεν μου αφήνετε να τοποθετηθώ. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση Λοιπόν, και με ρωτάτε για το μέτρο ένα καταιγισμό μετά. Και σα απαντώ. Τι μου απαντάτε, δεν αφήνετε άλλον άνθρωπο να το σούπια. Λοιπόν, λεωνίδες. Το μας αυτό. Ελλιώσατε; Παρακαλώ. Ναι η, την, η μείωση του ΦΠΑ, την οποία, ε, την οποία όντω την έχετε πει κατά επανάληψη, γιατί την, μάλιστα την λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη λένε όλη ε, όλοι αντιπολίτευση, αλλά δεν την ακούει η κυβέρνηση. Τη ε, λένε όλη οι αντιπολίτευση. Ωραία. Λοιπόν, ένα, ένα, ένα. Όχι, απαντήστε σε όλου <laughs> μαζί. <laughs> θα για... θα θέλετε να απαντήσω σε όλου. Είναι έτσι, θα συντονίσετε. Γιατί όμω, ναι, γιατί να πάρετε το λόγο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Να πάμε στην κυρία Σταματέλου. Ελάτε, κύριε Σταματέλου. Ναι, αλλά όλη πυροβολείτε τον εκπρόσωπο του στο τραπέζι τη κυβέρνηση. Νομίζω ότι η αντιπαράθεση που γίνεται γύρω από το ζήτημα της ακρίβειας και η θέση που παίρνει η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα mm -hmm. της αντιπολίτευσης για πάνω κάτω από του μέσου όρου, για τα μέτρα που παίρνονται σε κάποιε άλλε χώρε και όχι στη χώρα μα, για την αυταπάτη που πάει να καλλιεργηθεί, ότι μπορεί να υπάρξει και κάτι άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση τη ακρίβεια και με τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει απαντηθεί επανειλημμένα από τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματο και πρέπει να ξαναπούμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για το ζήτημα τη ακρίβεια χωρί να θίγουμε τα ιερά και τα όσια τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η ανάπτυξη με βάση το καπιταλιστικό κέρδο. Εκεί είναι η ρίζα τη ακρίβεια, εκεί είναι η ρίζα και η λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πούμε μερικά παραδείγματα για να γίνει κατανοητό. Αυτή τη στιγμή, τα στοιχεία δείχνουν που παρουσιάζει και η κυβέρνηση ότι η χώρα μα έχει πλεονάσματα, πιάνει τριπλάσιου ρυθμού ανάπτυξη, μα έλεγε ο Πρωθυπουργό. Είναι για ποιον αυτή η ανάπτυξη. Αν δούμε τα στοιχεία, η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων του προπολογισμού του, κράτ, του κράτου έρχεται από τη φορολογία των λαϊκών στρωμάτων mm -hmm. και όχι του μεγάλου κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή, οι εισηγμένε στο χρηματιστήριο επιχειρήσει πιάνουν ρεκόρ αστρονομικά ποσά σε σχέση με την κατάσταση που ζει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή οι οικογένειε, οι οικογένειες ο καθένας ξέρει πώς θα βγάζει πέρα και μέχρι ποια μέρα του μήνα φτάνει το εισόδημα αυτή τη στιγμή οι μεγάλοι όμιλοι τα σούπερ μάρκετ, οι τράπεζες, οι εφοπλιστές όλοι παρουσιάζουν Αυξήσει στα κέρδη του mm -hmm. και έχουμε μια κατάσταση που, αν δεν θυγούν αυτά, δεν πρόκειται να υπάρχουν μέτρα ανακούφιση. Αυτά τα παραδείγματα που ακούμε για τις χώρες της Ευρώπης, το ένα ευρώ που θα κόψουν, το ελάχιστο που θα μειωθεί, το παίρνουν από κάπου αλλού. Και η Ισπανία το ίδιο έκανε. Και μάλιστα έχει και ημερομηνία λήξη και οι υπόλοιπε χώρε. Το ζήτημα είναι ότι μπορεί τώρα, για να προχωρήσουν αυτά τα μέτρα, πρέπει να καταργηθεί εδώ και τώρα. Ε, να καταργηθούν οι έμεσοι φόροι, να καταργηθούν τα χρηματιστήρια ενέργεια. Γιατί όλη η ιστορία με την πράσινη μετάβαση, η ιστορία με, τους, με το ρεκόρ εξοπλιστικών προγραμμάτων, με τα δισεκατομμύρια που δίνονται για τη συμμετοχή τη χώρα μα σε πολέμου, ε, συμβάλλουν στο ζήτημα τη ε, ακρίβεια σήμερα. Το εισόδημα είναι πατημένο κάτω. Οι αυξήσει που δόθηκαν δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, ούτε για ε, Πώ να το πω, για τα ψώνια τη ημέρα στο σούπερ μάρκετ, όχι mm -hmm. του μήνα. Και είναι ζητήματα που αφορούν συνολικά την, ε, τη θέση μα. Γιατί βάζουμε για πλευρέ ε, του κοινωνικού κράτου, για κεκτημένα δικαιώματα δεκαετιών που τα έχουν πάρει πίσω οι κυβερνήσει, για αυξημένε πληρωμέ από την τσέπη του ελληνικού λαού για τη μόρφωση των παιδιών του, για τα πανεπιστήμια, για τα νοσοκομεία, πολύ βασικό. Δεν είδατε τώρα το παράδειγμα με τα νοσοκομεία παιδων. Που αναστέλλεται λόγω έλλειψη προσωπικού. Δεν το συζητώ για την απαράδεκτη στάση τη κυβέρνηση αυτό το ζήτημα, mm -hmm. που σέρνει στα δικαστήρια του νοσοκομειακούς γιατρού για τη στάση εργασία. Αλλά αναστέλλεται η ε, λειτουργία των τακτικών χειρουργείων σε παιδιατρικά νοσοκομεία την ίδια στιγμή που η λίστα αγγίζει τα 3.000 παιδιά. Αυτά δεν στέλνονται στον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι παραπάνω βάρο για τι οικογένειε των μικρών ασθενών. Μάλιστα. Το λέω γιατί είναι συνολική αντιμετώπιση που κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να μην θίγουμε τα ιερά και τα όσια τη Ευρωπαϊκή mm. Ένωση, να πίνουμε νερό στο όνομα τη λειτουργία τη και την ίδια στιγμή να σπέρνουμε φούμαρα για το πώ μπορούν με μέτρα που δεν φύγουν την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου να αντιμετωπιστεί. Mm. Δεν μπορούμε να κερδίζουμε όλοι ή αυτοί ή εμεί. Έτσι είναι η κατάσταση. Κυρία Πέρκα. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Απλώ επισημαίνω ότι όλα είναι θέματα πολιτική. Δεν είναι μία Ευρωπαϊκή Ένωση κακιά, καλή, αριστερή. Είναι μέσα στον καπιταλισμό προφανώ. Αλλά η μάχη η πολιτική και η ιδεολογική μάχη που πρέπει να δοθεί και σε αυτό το οικοδόμημα όπω είναι η Ευρώπη. Και πραγματικά σήμερα η Ευρώπη, μάλλον εδώ και 15 χρόνια, επικρατεί η πολιτική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Αυτοί καθορίζουν. Λιτότητα. Περάσαμε πρόσφατα την οικονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση που αφαίτηκε στο τέλο του Θεού. Αλλά έρχομαι και λίγο και στα δικά μα, πώ όλα αυτά αποτυπώνονται mm -hmm. εδώ. Διότι και εδώ η πολιτική τη Νέα Δημοκρατία, με σαφέστατα ταξικά χαρακτηριστικά. Εδώ πριν λίγο καιρό, άκουσα και τον κύριο Στέφ, πριν και απορώ. Ξέρετε, ο κύριο Κρέκα τι μα έλεγε. Πριν λίγα ένα-δύο χρόνια. Δεν την έβρισκε την ακρίβεια όταν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Τι πήγαινε και έλεγε: Δεν υπάρχει ακρίβεια. Όπω δεν έβρισκε και τα υπερκέρδη στο τομέα τη ενέργεια. Τα είχαμε μετρήσει τότε, 2,2 δι. Από αυτά φορολογήθηκα, φορολογήθηκα μόνο 340, αν δεν κάνω λάθο. Τα ασυχοντρεμπορική, στη Λιανική, στην προμήθεια, τίποτα. Νομοθετήθηκε κάτι, ούτε ένα ευρώ. Πρέπει να είναι πάνω από έναν δίστα, δηληστήρια, τίποτα. Αυτό που συμβαίνει πια στη χώρα μα, mm -hmm. που πιάνει πάτο πραγματικά. Ενώ οι μακροοικονομικοί δείχτες πάνε καλά, πράγματι πάνε καλά, υποφέρει ο λαό. Δεν θα επαναλάβω, υπόθηκε και από παντού θα το έχετε ακούσει. Και, και ποια είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Αλλά έρχομαι και λέω τώρα ότι δέκα μέρε πριν τι ευρωεκλογέ, θυμήθηκε ο πρωθυπουργό τη χώρα του Airbnb. Το λέμε τόσο καιρό, έλεγε ότι τα νίκια ανεβαίνουν επειδή υπάρχει ανάπτυξη. Θυμήθηκε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία πραγματικά δεν έχει κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει, διότι ότι υπάρχει μια αγορά καρτέλ και ολιγοπολιακή στη χώρα μα και από εκεί ξεκινάει η ακρίβεια και η αισχροκέρδη. Με mm -hmm. πληθωρισμό τη απληστία, ο οποίο έχει καταγραφεί και από τον ε, Εθνικό Τραπεζίτη. Δηλαδή, είναι καταγεγραμμένο ότι έχουμε πληθωρισμό ε, απληστία. Θα πάω όμω και λέω και στην. Ε, γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση το είπε σήμερα ο Γιώργο Σταθάκη. Ακούστε τι γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, το οποίο ήταν ένα εργαλείο που μπορούσε πραγματικά να χρησιμοποιήσει, όπω έκαναν και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, για ανάκαμψη τη οικονομία, για κοινωνικέ υποδομέ, όπω έκανε η Πορτογαλία, ας πούμε, που ασχολήθηκε πολύ με τη στέγη, κοινωνικέ υποδομέ και μερικά πράσινα έργα. Η Ιταλία στήριξε τη βιομηχανία τη. Mm -hmm. Ξέρετε στη χώρα μα τι έχει γίνει. Πρώτον δεν το είδαμε ποτέ. Στη Βουλή δεν συζητήθηκε. <laughs> πήγε, ήρθε στην Ευρώπη, του κάναν παρατηρήσει, το δέχτηκαν στο τέλο, δεν ξέρω και πώ και γιατί. Το πρώτο που μάθαμε είναι ότι 2,4 δι τα πήραν μόνο 10 μεγάλε εταιρείε. Αυτό και δεν είναι σκάνδαλο. Το δεύτερο που έμαθα σήμερα, σα είπα, άκουσα τον Γιώργο τον Σταθάκη, 1,1 δι από το Ταμείο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα πήγε σε γραφεία κατάρτιση. Τα θυμάστε τα σκυλελικικού, και μόνο 490 εκατομμύρια στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Καμία αναπτυξιακή, εγώ να πω ότι ε, έχει την παραγωγική βάση. Κανένα σχέδιο ε, για τι κοινωνικέ υποδομές. Ε, ακούσαμε τα νοσοκομεία, τα σχολεία. Mm -hmm. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας δεν πάει άλλο. Δεν ξέρω τι μήνυμα θα λάβει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις ευρωεκλογέ. Δεν ξέρω αν ο κόσμο και ο καλό τον κόσμο να πάει μαζικά στις κάλπες να ψηφίσει και να δώσει πραγματικά ε, ένα μήνυμα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι μόνο ότι είναι άνδικη, δεν είναι μόνο ότι είναι ταξική, δεν είναι μόνο ότι πάμε ε, πίσω και φτωχοποιούνται οι φτωχοί και πλουτίζουν οι πλούσιοι, οι οποίοι δεν φορολογούνται, όπω προανέφερα. Mm -hmm. Και εδώ βεβαίω θα κάνω και ένα σχόλιο για την κλιμακωτή φορολογία, αγαπητέ σύντροφε Γιώργο. Δυστυχώ το φορολογικό πρόγραμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση αντιγράφει λίγο. Τον κύριο Μητσοτάκη, ειδικά για τα μεγάλα εισοδήματα, δεν προβλέπει και καμιά σπουδαία ίσα ίσα. από μεγάλη φορολογία. Και θα πω και θα πω και θα πω και θα συμφωνήσω βεβαίως με την εκπρόσφαση του ΚΚΕ ότι εν πάση περιπτώσει θα γίνει με, με τους εξοπλισμούς. Τι θα γίνει με τους πολέμους. Το μόνο που κερδίζει από όλη αυτή την ιστορία είναι η, βιομηχανική, η βιομηχανία της, ναι. ε, η πολεμική βιομηχανία. Μάλιστα. Και έρχεται Βάλετε, και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι που ψηφίζονται εξοπλιστικά ό,τι πάει θα και αγοράζει και... κάθε φορά πρωθυπουργό, χωρίς καν να έχει αποδειχθεί ποτέ mm -hmm. ότι αυτά είναι αυτά που χρειάζεται η χώρα για μια προφανή στοιχειώδη άμυνα. Ναι. Ε, κύριε Στέφο, yeah. α, ακούω αυτέ τι μέρε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει πρέπει να διασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα, να ε, λάβουμε εντολή από του πολίτε να μην επιστρέψουμε στο 2015. Η σταθερότητα και η σοβαρότητα. Ναι, δεν είχα καταλάβει ότι είχαμε εθνικέ εκλογές <laughs> Δεν το είχατε καταλάβει. Όχι. <laughs> Υτάξτε, Εννοώ βουλευτικέ α... εκλογέ. Ναι. Εσεί θα το... το... κυβερνάτε. Ναι, ναι, Ασφαλώ. Και, και την επόμενη μέρα πρωθυπουργός θα είναι ο κ. Μητσοτάκης και κυβέρνηση θα είναι η Νέα mm. ναι, Δημοκρατία. Όσο τουλάχιστον προβλέπει η συνταγματική πρόβλεψη, η συνταγματική τη θητεία μα, η οποία είναι για ακόμα ναι. ε, τρία χρόνια. Λοιπόν, ε, βεβαίω και οι, οι, οι ευρωεκλογέ, το, το κυρίαρχο θέμα στι ευρωεκλογέ είναι η πορεία τη Ευρώπη και προ τα που θέλουμε να, να πάμε και εμεί ε, ω χώρα μέλο, βεβαίω και στο σύνολό τη Ευρώπη. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι οι κάλπε δεν είναι και εθνικέ κάλπε. Ότι δεν θα εξαχθούν και κάποια πολιτικά συμπεράσματα από το, από το, από το, από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αυτό είπε ο κ. Μπιντσοδάκη. Είναι σαφέ. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι παρεξηγήσιμο. Η ή μπορεί να, να, να έχει μια άλλη ερμηνεία. Ε, και βέβαια το, το μήνυμα το οποίο θα στείλει ο ελληνικό λαό δεν θα είναι ένα μήνυμα μόνο προ την κυβέρνηση, θα είναι και ένα μήνυμα και προ την αντιπολίτευση. Όλοι θα πάρουν τα μηνύματά του και από εκεί και πέρα mm -hmm. ε, θα αξιολογηθούν. Σαφώ όμω οι ευρωεκλογέ δεν είναι ένα δημοψήφισμα όπω ε, επιδιώκει η αντιπολίτευση με τέτοιο θα έλεγα με τέτοια μανία και με τέτοιο μένο, προκειμένου με διάφορα, με, με διάφορα κόλπα πολιτικά ε, να επιδιώκει να ρίξει την. Να ρίξει το Μητσοτάκι. Ο Μητσοτάκι δεν θα πέσει. Επαναλαμβάνω, στι 9 Ιουνίου ούτε η Νέα Δημοκρατία. Εκείνο στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε και δυστυχώ ο πολιτικό διάλογο περιστρέφεται γύρω από τη ΦΕΤΑ και γύρω από άλλα τέτοια θέματα τα οποία νομίζω δεν δίνουν κύρο στο πολιτικό σύστημα στο σύνολό του και γι' αυτό πολλέ φορέ βλέπουμε και τον κόσμο να απαξιώνει την πολιτική και του πολιτικού. Θα έπρεπε ο πολιτικό διάλογο λίγε μέρε μάλιστα πριν από τι ευρωεκλογέ να είναι κατά τη γνώμη μας επικεντρωμένος στην πορεία της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη, στην Ευρώπη υπάρχει μια άνοδος ανησυχητική θα έλεγα κατά την εκτίμησή μας, άνοδος της ακροδεξιάς και επίσης θα έλεγα ότι υπάρχει και έντονος ο ευροσκεπτικισμός πίσω από τον οποίο κρύβεται κρύβονται ευρύτατα στρώματα της Ευρώπης, τα οποία ε, δυσανασκετούν για, ε, για τις πολιτικές οι οποίες έχουν υιοθετήθει τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, δεν είναι δυνατό να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γι' αυτό και επειδή ε, τέθηκαν πολλά θέματα ανάμεσα, στο κυρίαρχο θέμα στη συζήτηση, τη συζήτηση ήταν η ακρίβεια. Σαφώ, εμεί δεν παραβλέπουμε ότι παρά τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει ω κυβέρνηση, ότι κυρίω ο πληθωρισμό των τροφίμων συνεχίζει να επιμένει, γιατί στα άλλα θέματα, σε, σε άλλα θέματα όσον αφορά την ακρίβεια, α πούμε για παράδειγμα το ηλεκτρικό ρεύμα, νομίζω ότι οι τιμέ του ηλεκτρικού ρεύματο πλέον δεν απασχολούν σχεδόν <Κι> κανέναν, διότι έχουν επιστρέψει σε πρώτου πολέμου ε, τιμέ. Ε, πρώτου πολέμου εννοώ τι ε, στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός των τροφίμων όντω παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Και θα έλεγα ότι σε μας εδώ στην Ελλάδα ε, τα εξακολουθούμε να έχουμε ίσως λίγο υψηλότερο από ό,τι είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχουν όμως ήδη κάποια σημάδια αποκλιμάκωση και, και στον τομέα του πληθωρισμού των τροφίμων. Όμως, ε, επειδή όντω. Φαίνεται ότι οι εθνικές πολιτικές που οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση mm -hmm. του, του κύματο ακρίβειας δεν έχουν τα αποτελέσματα τα οποία ε, θέλουν. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργό έστειλε την επιστολή την οποία έστειλε στην Ούρσουλα Φόντερ προκειμένου να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ολοκληρωμένη, μια συγκροτημένη, μια θα έλεγα αποφασιστική και στιβαρή ευρωπαϊκή πολιτική προκειμένου να, να αντιμετωπιστούν τα τερτύπια, αν μου επιτρέπετε αυτή η έκφραση, τα οποία υιοθετούν οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν στην κυριολεξία, κόψει τι ευρωπαϊκέ χώρε σε, σε 7 περιφέρειες και ανάλογα με το βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών, είτε σπρώχνουν τι τιμέ προ τα πάνω, είτε σπρώχνουν τι τιμέ προ τα κάτω. Αυτό είναι κάτι λοιπόν το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από μόνο από, από, από τι εθνικέ κυβερνήσει και γι' αυτό απαιτείται μια, όπω σα είπα, συγκροτημένη ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα, ε, κύριε Ψογέ, ε, με όρου πάλι ε, αφηγήματο των εκλογών, έτσι που είναι και τη μόδα τώρα το αφήγημα, ε, μιλούσαμε πριν για την ακρίβεια. Ε, με όρου λοιπόν τακτική, θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Τα ίδια λέγατε και το Μάιο και τον Ιούνιο του 2023 ω ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση των έμεσων φόρων, τα υπερκέρδη κτλ. Και, τα και χωρί μάλιστα να λέτε ότι θα πληρώνουν λιγότερο φόρο για να σα ε, τσιγκλίσω και λίγο και όσοι βγάζουν 100.000 το χρόνο. Δεν πήγε καλά αυτό στι εκλογέ. Για κάποιο λόγο δεν πείθονται οι πολίτε ότι αυτή η, η, η τακτική ε, αποδίδει. Και τι επιμένετε σε αυτό. Εμένα, δε, η άποψή μου είναι διαφορετική. Ελάτε. Ε, θεωρώ ότι ε, το πρόβλημα ήταν ότι ενώ είχαμε θέσεις και mm -hmm. τον Μάη και τον Ιούνι, ε, υπήρξαν κάποια ζητήματα που δεν ήμασταν ε, πολύ ξεκάθαροι. Mm -hmm. Σε αυτά όμως που αναφερθήκατε, mm -hmm. παραμένουμε προσυλλομένοι ε, σε ό,τι έχει να κάνει ε, ακριβώς με το κοινωνικό κράτος, με τη στήριξη των πιο ευάλωτων, με τους μικρομεσαίου, με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ε, σε πολύ δύσκολη θέση σήμερα. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι, να είμαστε πάνω στο πρόγραμμά μας, να μην προσπαθούμε να τσιμπήσουμε και από εδώ mm -hmm. και από εκεί και από την άλλη, για να έχει ο κόσμο ένα στίγμα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τις θέσεις του, να είναι οι δύο κόσμοι μπροστά του, διότι οι δύο κόσμοι είμαστε. Και επομένω, με βάση αυτά τα δεδομένα, να υπάρχει και ενσυναίσθηση. Εγώ θεωρώ δηλαδή, δεν είναι το θέμα αν θα μιλάμε για τη φέτα, αν το υποβαθμίζουμε ή όχι. Είναι θέμα του να μπαίνει στη θέση του άλλου, τι περνάει, α πούμε, και να λες ότι το μισό κιλό φέτα μπορεί να μεταφραστεί σε αυτό που εύστοχα είπε ο κ. Κασελάκη, ω μισή ζωή. Δηλαδή, αν, αν το μεταφορικά, α πούμε. Πάμε σε μια λογική που περικόπτουμε δικαιώματα. Mm -hmm. Σε μια λογική που πάει συνταξιούχο και λέει στον Πρωθυπουργό: Α πούμε, παίρνω παίρνονται... 440 και πληρώνω 300 για νίκη. Και ο Πρωθυπουργό μιλάει για Εκκλησία και δεν λέει τι ευθύνε του κράτου και τη πολιτεία πάνω σε αυτά τα θέματα. Οι συγγενεί των θυμάτων, α πούμε, και αντιμετωπίζονται καταστολή απαξίωση Οι άνθρωποι που πάνε στο σύστημα υγεία δεν προλαβαίνουν να πάρουν τα φάρμακά του ή να πάρουν ραντεβού στην Κρήτη. Οι καρκινοπαθεί και χάνουν τη ζωή του. Αυτά είναι θέματα ενσυναίσθηση. Και είναι και θέματα που πρέπει να ψηφίσει ο κόσμο για ένα άλλο μείγμα πολιτική, mm -hmm. το οποίο είναι εφικτό. Μέσα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για μια άλλη προφανώ Ευρώπη, έτσι, γιατί και εμεί πάντα σαν χώρο αυτό λέγαμε. Μια άλλη Ευρώπη τη ειρήνη, η οποία βάζει πλάτη σε όλου του πολέμου αυτή τη στιγμή, τη αλληλεγγύη από την κοινή αγροτική πολιτική μέχρι με το μεταναστευτικό που ανέφερα πριν, ε, το, 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 των κοινωνικών δικαιωμάτων και όχι ε, του να πληρώνουμε για όλα. Μια Ευρώπη η οποία ε, θα κοιτάζει για mm -hmm. την περιφερειακή ανάπτυξη και όχι να συγκεντρώνονται όλα και να δίνουμε εμεί υπηρεσίες σαν νότος στον πλούσιο βορρά. Αυτά πρέπει να σκεφτεί. Και ένα τελευταίο, ότι θα πρέπει να ε, μιλήσουμε και με όρου ασφάλειας. Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία λέει ασφάλεια, έτσι; μιλάμε για κοινωνική ασφάλεια. Πρώτη κατοικία, ε, πρόσβαση στην υγεία, πρόσβαση στα πανεπιστήμια, γυναικοκτονίες, ε, ακροδεξιές ομάδες να, να παρελάβουν, ε, μια κατάσταση η οποία δυστυχώς, αμφισβητεί ακόμα και ε, την ίδια την αξιοπρεπή διαβίωση και, την, ε, και τη ζωή του κόσμου. Αυτά νομίζω ότι πρέπει να σταθμίσουμε και εμείς πρέπει να δείξουμε το δρόμο και να είμαστε συνεπείς στο πρόγραμμά μας. Αν το κάνουμε αυτό δεν έχουμε αφοβηθούμε τίποτα. Ε, κύριε Παπαδοπούλου, όταν ένας Προοδευτικό πολίτη, πολίτη που ανήκει το χώρο τη κεντροαριστερά, όποια ταμπέλα θέλετε, χρησιμοποιήστε. Ε, ακούει των, ε, ε, τους, ε, τους αρχηγούς των δύο ε, μεγάλων κομμάτων αυτού του χώρου ο κύριος Κασελάκης να λέει δεν θα πάρω τηλέφωνο τον κύριο Ανδρουλάκη τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει εγώ δεν αναγνωρίζω τον Κασελάκη δεν μιλάω με τον Κασελάκη, μόνο με, τα στελε... με άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ε, τι πρέπει να καταλάβει για την επόμενη μέρα Κοιτάξτε κύριε Μελιγκόνη, είμαστε τώρα περίπου 15 ημέρες πριν τις ευρωεκλογές. Mm -hmm. Εγώ νομίζω ότι αυτή η συζήτηση σχετικά με την αντιπαλότητα μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς δεν είναι αυτή τη στιγμή η κατάλληλη, η κατάλληλη, και η αρμόζουσα. Σημασία έχει αυτή τη στιγμή τα κόμματα, οπωσδήποτε και τη κεντροαριστερά, βρίσκονται σε έναν υγιή, θα έλεγα, ανταγωνισμό, προκειμένου το καθένα να πείσει τους ψηφοφόρους του ψηφοφόρου ε, του και του πολίτε να τον ψηφίσουν για τι προγραμματικέ θέσει που το καθένα έχει. Mm -hmm. ε, μια τέτοιου είδου συζήτηση θα έρθει σε έναν δεύτερο χρόνο, δεν είναι αυτή τη στιγμή η κατάλληλη, δηλαδή θα, η ενδεχόμενη συζήτηση για το πώ Μπορεί να δημιουργηθεί ένα κοινό προοδευτικό μέτωπο μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων τη κεντροαριστερά. Θεωρώ ότι θα γίνει μετά τι ευρωπαϊκέ εκλογέ, εφόσον θα έχουμε λάβει και το μήνυμα που θέλουν να στείλουν οι προοδευτικοί πολίτε στι προοδευτικέ δυνάμει. Και τότε θα δούμε του όρου, τι προποθέσει. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θα σα έλεγα mm -hmm. ε, ότι απαιτείται μια μεγαλοψυχία. Κατά την άποψή μου, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του προοδευτικού μετόπου, μεγαλοψυχία και θάρρο εκ μέρου των εκπροσώπων των προοδευτικών δυνάμεων, έτσι ώστε όντω να δοθεί μία διέξοδο στου προοδευτικού πολίτε. Mm -hmm. Οι οποίοι, επειδή ακούσαμε και πριν και τον κύριο Στέφο να μιλάει για τη σταθερότητα ε, και για το διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών. Και, και για τη σταθερότητα και για τη σοβαρότητα. Τη σοβαρότητα. Λοιπόν, τη σταθερότητα την έχει. Σε τι αναφέρεστε σοβαρότητα, σε τι αναφέρεστε, κύριε Σιμάνσκι. Όταν, όταν δεν μπορείτε εσεί να μιλήσετε. Αλλά μου αρέσει ωστόσο γιατί ε, oh, με έχετε προλάβει. βάλει μάλλον στόχο και δεν μου αφήνετε oh, να, να μιλήσετε. Είμαι η μόνη σε που διακόπτει για δεύτερη φορά. Και σοβαρότητα λοιπόν, είπα. Ναι. Όχι, το είπα και προηγουμένω. Τέλο πάντων. Μιλάτε γενικά για τη δημόσια σφαίρα, να υποθέτω. Ναι, ναι, ναι. είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, κύριε Στεφόρ. Λοιπόν, σχετικά με τη σταθερότητα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργό. Σίγουρα ο αρχηγό τη δεν μιλάει για σταυρού στην κολυμπήτρα όταν βαφτίσει. Σα παρακαλούσα να μην με ξαναλέτε. Ελάτε, ελάτε, Λίγη το... σοβαρότητα από τον αρχηγό σα. Δεν είναι όλα lifestyle. Σχετικά λοιπόν με τη σταθερότητα του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό το αφήγημα, όπω είπατε κι εσεί. Ε, Μόλι χθε βγήκε η δημοσκόπηση τη Μέτρων Ανάλυση, η οποία είπε ότι το 70% των πολιτών mm -hmm. απορρίπτει αυτό το διακύβευμα τη σταθερότητα. Είπε δηλαδή ότι είναι λάθο ο Πρωθυπουργό αυτή τη συγκυρία να θέτει τέτοιο ζήτημα. Διότι πράγματι. Είναι ενδεχομένω να θεωρούν οι πολίτε ότι είτε ότι είναι νοπή η εντολή που έχουν δώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είτε. Το διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι οι ευρωεκλογέ και το μήνυμα που πρέπει να σταλεί mm -hmm. στην Ευρώπη με του ανθρώπου που θα επιλέξουμε και με το ποιου χώρου πολιτικού θα ενισχύσουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου λαμβάνονται πολύ σημαντικέ αποφάσει. Εμεί λοιπόν, ω Πασόκ Κίνημα Αλλαγή, καλούμε του πολίτε να στηρίξουν τι προοδευτικέ δυνάμει, να στηρίξουν το Πασόκ Κίνημα Αλλαγή και ανθρώπου οι οποίοι θα συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Mm -hmm. Ένα κόμμα, μια παράταξη η οποία επιδιώκει την την ελληνική ε, στην Ευρώπη, ε, την άρση των ανισοτήτων, διότι δυστυχώ όντω βαδίζουμε σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Διευρύνονται οι ανισότητε και το βλέπουμε και εμεί εδώ στην, στη χώρα μα. Ζητάμε λοιπόν να, να εδρεωθεί, να, να δοθεί δύναμη και φωνή στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Μάλιστα. Ε, κυρία Σταματελού, ε, ποιοι βάζετε εσεί για τι ευρωεκλογέ. Ξέρω ότι αποφεύγει το κουκουέ τα νούμερα. Ε, με εξαίρεση το 18% του 81%, ε, αλλά κάποιο μπύχι βάζετε. Και επίσης, ξέρω επίσης ότι ε, μόνοι σας ε, θεωρείτε ότι δεν σας αφορά αυτή η ζήτηση και την κεντροαριστερά, τις προοδευτικές δυνάμεις, αλλά σας απασχολεί το κατά πόσο θα υπάρξει μια εξισορρόπηση στο πολιτικό σύστημα. Όταν λέτε εξισορρόπηση... Να, να έχουμε έστω δικοματισμό πάλι. Να μην έχουμε αυτό το σκηνικό του δεσπόζοντος των <laughs> Όχι, έχουμε. Να αισθάνεται η κυβέρνηση είτε από κάποιον απειλήτε, ότι από κάποιον απειλείται. Νομίζω μπορεί αν να αν απειλείται από κάποιον η κυβέρνηση, ναι. είναι από την πραγματική αντιπολίτευση που σηκώνει mm -hmm. στι πλάτε του το Κομμουνιστικό Κόμμα όπου βρίσκεται, σε χώρου δουλειά, σε γειτονιέ, που οι. Η... Κομμουνιστές μαζί με άλλο κόσμο, μαζί με συναδέλφους, πρωτοστατούν στο να αποκαλύψουν τα χειρότερα που έρχονται, mm. να βάλουν εμπόδια, να κερδίσουν, να ανακουφίσουν πλευρές που αφορούν τη ζωή μας. Και ξέρετε δεν είναι τίποτα δεδομένο, γιατί ακούμε σήμερα μια συζήτηση, mm. θα να υπάρχει μια κατάσταση που έπεσε από το πουθενά. Λε και δεν σηκώσαν το χέρι του υπουργοί και βουλευτέ, λε και δεν εισηγήθηκαν, λε και δεν ήταν κυβερνήσει, λε και δεν ήταν συγκυβερνήσει ή αντιπολίτευση που ήταν καλύτερη και συγκυβέρνηση σε κάποιε περιπτώσει. Και στην Ελληνική Βουλή και στην Ευρωβουλή. Το λέμε αυτό γιατί η πραγματική αντιπολίτευση έχει να κάνει με την ουσία και τη ρίζα τη διαφωνία που έχουμε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ω λειτουργία. Δεν θα γίνει καλύτερη. Λυπάμαι αν χαλάω σε κάποιον το όνειρο, αλλά δεν μπορεί να γίνει καλύτερη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση του κεφαλαίου, τη διαφθορά, των λόμπι, των επιχειρηματικών ομήλων. Είναι πολεμοκάπηλη ένωση, δεν μπορούμε να κάνουμε κλήσει, να παρέμβει γιατί είναι έξω από το χορό δίθεν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ένωση που δεν θα έχουμε ισότητα στι χώρε, δεν θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Ο κάθε ένα και η κάθε, η κάθε, μια χώρα συμμετέχει mm -hmm. ανάλογα με, το, ε, με τη δυναμική τη, την οικονομική, ε, στρατιωτική, κοινωνική και πάει λέγοντα. Αυτό είναι πραγματικότητα. Η λοιπόν, αντιπολίτευση λοιπόν γίνεται όταν έρχονται Εργασιακά, γιατί τα μνημόνια είναι εδώ. Οι μνημονιακοί νόμοι όλοι είναι σε ισχύ. Δεν έφυγε τίποτα. Και μάλιστα έρχεται και το Μέγκα Μνημόνιο, το Ταμείο Ανάκαμψη. Που για να προχωρήσει και να δοθεί η όποια χρηματοδότηση πάλι στου ίδιου επιχειρηματικού ομίλου, ναι. πρέπει να φέρει και κάποιε εκατοντάδε προαπαιτούμενα. Για να γίνει επένδυση, για παράδειγμα, Χ, πρέπει να μην υπάρχει οχτάωρο πρέπει να προχωρήσει η 13ωρη εργασία. Να καταργηθεί η κυριακατική αργία. Να έχουμε εξαίμερη εργασία. Πού το λέει αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψη. Μα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μέτρα. Όταν λοιπόν, μιλάνε, δεν δε πρέπει, δε πρέπει. Έχουμε οχτάρο σήμερα. Δεν έχουν, δεν, νόμοι, οφτά, δεν έχουν εισηγηθεί νόμοι. Δεν δε έχουν εισηγηθεί δε νόμοι. Δεν έχουν Δεν υπάρχουν νόμοι. Ε, η, η κατάσταση Και στον αυτό, εργασιακό τομέα. Το Ταμείο Ανάκαμψη <σφέρετε> είναι πολιτική προφέτες. επιλογή τη Προφανώ είναι πολιτική επιλογή διαχρονική. Το λέμε, το λέμε, λέμε σαν παράδειγμα, γιατί λέει κάποιο κόσμο, μα αφού δίνει χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε τι που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφενό είναι λεφτά των λαών τη Ευρώπη, αφετέρου πάει σε συγκεκριμένε κατευθύνσει. Γίνεται ένα χορό δισεκατομμυρίων πάνω από το κεφάλι μα που μοιράζεται στι ίδιε τσέπε, να συνεχίζεται η κερδοφορία του και είναι πολύ χαρακτηριστικά τα παραδείγματα. Και εσεί γιατί συμμετέχετε για... σε αυτή την ένωση, τη διαφθορά, τη διαφθορά. Γιατί κάποιο πρέπει να σα χαλάει τη σούπα εκεί. Όχι, δεν το κάνετε Όταν σηκώνετε όλοι το χεράκι σα και λέτε ναι, εσείς Εσεί λέμε γιατί συμμετέχετε σε αυτή την ένωση. Για να σα χαλάμε τη σούπα. Εμά χαλάτε τη σούπα που συμμετέχετε εσεί δύο ευρωβουλευτέ. Σε ένα ευρωκοινοβούλιο 700. Και όμω ξεχωρίζουν. Όταν συμφωνήσατε όλοι ότι τα λόμπι θα είναι συστατικό στοιχείο τη δημοκρατία και τη δημοκρατική λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσεί προ. Βάλετε την νοημοσύνη μα και η κυβέρνηση τη Δημοκρατία καλά θα κάνει να απολογείτε για την κατάσταση που είναι σήμερα ο ελληνικό λαό και όχι να κουνάει το δάχτυλο. Μα Γιατί ξεχωρίζουν η το οι δάχτυλο Κουνάτε το δάχτυλο γενικώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία καθιβρίζεται, αλλά συμμετέχετε. Ψήφισατε. Μια χαρά συμμετέχετε. Λοιπόν, Κάποιο πρέπει να αποκαλύπτει τι γίνεται εκεί πέρα. Ψηφίσατε τι ιδιωτικοποίησει στου σιδηροδρόμου και αλλού. Ψηφίσατε την κατάσταση που υπάρχει στα, στην παιδεία και στην υγεία. Ψηφίσατε τι αλλαγέ στα εργασιακά, αύξηση ηλικία ορίων τη δεξιοδότηση. Αυτά γίνονται σε όλε στις χώρες και εδώ πέρα τα υλοποιούν συγκεκριμένε κυβερνήσεις. Όλα έχουν σφραγίδα Ευρωπαϊκής Μάλιστα. Ένωσης. Για αυτό λέμε αντιπολίτευση θα γίνει την επόμενη μέρα με ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελληνική Βουλή και στους δρόμους, στους χώρους δουλειά στις γειτονιές εκεί που πραγματικά αλλάζουν οι συσχετισμοί mm -hmm και παίρνονται μέτρα που θα ανακουφίσουν και θα βάλουν Μάλιστα. ένα εμπόδιο στα Σαφείς. χειρότερα που έρχονται. Ε, κυρία Πέρκα, για εσά, πού είναι ο πύχη. Ε, αναρωτιέμαι, αφού τόσο καιρό καταγγέλλεται τον κύριο Κασελάκη ότι μετατρέπει το ΣΥΡΙΖΑ σε κάτι άλλο διαφορετικό από αριστερό κόμμα. Όλοι αυτοί οι αριστεροί. Καταγγέλνουμε πάντω σε μια διαπίστωση που δεν έχουν και τα ίδια τα tenet. μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που ε, έχουν σχέση με την Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι αριστεροί, <coughs> πού πάνε. Δηλαδή, ούτε έχει αιμοδοτηθεί το ΠΑΣΟΚ <coughs> από τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι αριστερά. Πού πάνε. Από την στρατηγική ήττα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ τη βουλευτική, mm -hmm. έγινε, υπήρξε μια απογοήτευση και μετά, ω και να σάξει τούρτα, εμφανίστηκε mm -hmm. και ο κ. Κασελάκη με όλο αυτό το τη μετάλλαξη που υφίσταται αυτό το κόμμα. Δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, δεν έχει σχέση με την αριστερά, την ιστορία του τόπου κτλ. Εκεί κάποιο κόσμο πραγματικά απογοητεύεται και θα έλεγα εγώ είναι αυτό που λέμε πάει σπίτι του. Mm -hmm. ε, σε αυτόν τον κόσμο βεβαίω απευθυνόμαστε. Κάποιο κόσμο ε, είναι μαζί μα. Αρκετό, από τα στελέχη τουλάχιστον που κρατούσαν τι οργανώσει, που ήταν ενεργοί, τα, τα πιο ενεργά, είναι μαζί μα σε όλη την Ελλάδα. Ε, τώρα εμεί είμαστε ένα κόμμα, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί και, το, και ένα συνέδριο, έξι μήνε. <χω> Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι η παρέμβαση που έχουμε και στη Βουλή, αλλά και έξω και οι οργάνωσε και οι προτάσει που καταθέτουμε, ε, ε, μα δίνουν την ελπίδα ότι θα πάμε καλά στις εμπορεκλογές, καλούμε τον κόσμο να μας ακούσει και να μας στηρίξει. Και ήθελα να πω κιόλα σε σχέση με την Ευρώπη, ναι. γιατί όλος αυτός ο προβληματισμός στην Ευρώπη εννοείται ότι υπάρχει. Mm -hmm. Όπως είπα πριν, είναι θέμα πολιτικής. Είναι, τα πάντα είναι θέμα πολιτικής. Όταν φεύγει η πολιτική από την κουβέντα, και μάλιστα στις εποχές που ζούμε, εγώ νομίζω ότι χρειάζεται και ιδεολογική μάχη απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ή του, εργα... Εργα... Ε... του Λαϊκού Κόμματος στην Ευρώπη. Ιδεολογική μάχη. Λέμε ανεβαίνει η ακροδεξιά. Και εγώ σας πληροφορώ. Ότι ναι, ανεβαίνει η ακροδεξιά, ναι. αλλά ακροδεξιοποιείται και η δεξιά. Και η κλασική δεξιά. Όπω το λάθο, βεβαίω, μην μου κάνετε τσουκ. Εντάξει, τώρα, με την κυρία Μελώνη σήμερα, η κυρία Φοντερ η, η κυρία Μελώνη Δεν είναι όμω. Δεν είναι η δημοκράτησα, λαϊκό δημοκράτησα λαϊκό είναι. Είπα, δεν είναι, είναι. Είπα, δεν είναι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η κυρία Φοντερ σήμερα, η κυρία Μελώνη έχει μια αγαστή συνεργασία. Η δεξιά την έχει αγκαλιάσει για λόγου δικού τη κτλ. Άρα, ακροδεξιόποιεί τη δεξιά. Για, για, την, για το κομμάτι του, των σοσιαλιστικών κομμάτων, εγώ θα πω σε προηγούμενη περίοδο, ήδη, και έτσι έχασε μάλιστα και το mm -hmm. πληρώνει, το έχει πληρώσει και το Πασόκ στη χώρα μας, πέρα από την πτώχευση της χώρας, ότι ακολούθησε την ατζέντα, τη ρητορική, το φοβικό, το αταξικό μάλιστα. στην πολιτική του. Σαφή. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει ένα πολιτικό χώρο, υπάρχει ένα πολιτικό κενό που έχει ρόλο η νέα αριστερά. Mm -hmm. Γιατί ειδικά στι σημερινέ συνθήκε η αριστερά είναι πιο επίκαιρη και πιο απαραίτητη από ποτέ. Δεν μπορεί αλλιώ να αντιπαλέψει όλη αυτή την πολεμική που έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά πολέμου. Έτσι. Μάλιστα. Και επί τη ευκαιρία, όχι να το πω και αυτό, επί τη ευκαιρία. Έχουμε τρει μήνε που κάνουμε μία πρόταση και στο Πασό και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΟΚΟΕ και στην Πλεύση Ελευθερία. για να πιέσουμε να γίνει αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Καλώς ήρθατε. Ναι.

ο, ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για την άμυνα, δικαίωμα στην άμυνα του Ισραήλ, τίποτα Παλαιστίνη. Μετά του είπαν, μην λίγο για την Παλαιστίνη. το δικαστήριο μίλησε. είπε πήγε στην Αμερική το άμυνα. Και έκλεισε ραντεβού με το ακροδεξιό. Το πιο ιστορικό κόμμα. Αρκετή. Του είπαν λοιπόν, τι κάνει, το ακύρωσε. Σαφή. Λοιπόν, λοιπόν, δεν έχουμε είναι άλλο σοβαρά, Αυτή, είναι σοβαρή πολιτική. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ την κυρία <laughs> Πέντι Πέρκα από την <laughs> Αριστερά, <νέα> <laughs> την κυρία <laughs> Δήμητρα Σταματέλου, υποψήφια με το ΚΚΕ, τον κύριο Γιώργο Ψυχογιό, <laughs> βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Στέφο, υποψήφιο βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, γραμματέα τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Πασόκ. Να καλά. Καλό σα βράδυ. Ευχαριστούμε και κύριοι,